Όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και ο κύριος Κουκάκης έγιναν στόχοι ως γνωστών παρακολούθησης από Ape και Predator ταυτόχρονα, μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο παρακολούθησης και του κυρίου Σπίριτζη από την Ape? Και βέβαια παραμένει το ερώτημα, για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν καταργεί τη διάταξη που εμποδίζει την ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους στόχους παρακολουθήσεων? Και μία διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε. Είπατε νωρίτερα ότι η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη και τεκμηριωμένη. Στη Βουλή είχατε σημειώσει όμως ότι δεν γνωρίζετε τους λόγους παρακολούθησης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι εννοείτε τεκμηριωμένη? Γνωρίζετε τους λόγους? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω απαντήσει εξαντλητικά στο ζήτημα αυτό, αλλά θα επανέλθω για να μην δοθεί εντύπωση ότι έχω σκοπό να αποκρύψω οτιδήποτε. Η τεκμηρίωση συνίσταται στο γεγονός ότι υπήρξε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελέας για την νόμιμη παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι λάθος να επιδιώκουμε μια συνειδητή σύγχυση μεταξύ των νόμων επισυνδέσεων και της χρήσης παράνομων λογισμικών. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε αυτό στο σύστημα Predator, το οποίο αναφερθήκατε δεν είναι το μόνο, ξέρετε. Υπάρχουν πολλά παράνομα λογισμικά, τα οποία δυστυχώς διακινούνται στην παγκόσμια αγορά. Υπάρχει το Pegasus, για το οποίο δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα πριν κάνει την εμφάνισή του το Predator. Για ένα είμαστε απολύτως βέβαιοι, ότι το λογισμικό αυτό δεν χρησιμοποιείται από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Και το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Ότι η τεχνολογία δυστυχώς τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τις κυβερνήσεις και ότι τα λογισμικά αυτά είναι διαθέσιμα σε άλλες χώρες, σε αυταρχικά καθεστώτα, σε ενδεχομένως ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση να πληρώσουν για να τα αποκτήσουν. Και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει γραμμή άμυνας, τεχνολογική γραμμή άμυνας εύκολη απέναντι σε τέτοια λογισμικά. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ομολογοί μου έχουν τύχει αντικείμενο παρακολούθησης, πάρα πολλοί πολιτικοί, ενδεχομένως επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Και γι' αυτό και φιλοδοξώ η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ώστε να τεθεί ξεκάθαρη απαγόρευση διακίνησης, πώλησης, εξαγωγής τέτοιων λογισμικών, τουλάχιστον όσον αφορά στη χώρα μας. Είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα των ασφαλών επικοινωνιών. Και δυστυχώς η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από τις ίδιες εταιρείες τεχνολογίας που αναβαθμίζουν συνέχεια τα λογισμικά τους για να μπορούν να αποκρούσουν τη δυνατότητα να παρισφύσει κάποιος στο κινητό του. Αλλά είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα μη συγχαίουμε αυτά τα λογισμικά, τα οποία δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την ελληνική κυβέρνηση, με το ζήτημα των νόμιμων επισυνδέσεων, για το οποίο νομίζω ότι έχω δώσει επαρκείς απαντήσεις.